Η κυρία Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, και ο Ιωάννης Λαϊνάς, του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για τη βιομηχανία. Ο ΣΕΒ έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία αύξηση τη βιομηχανία στο 12% του ΑΕΠ με νέες επενδύσεις και αύξηση των εξαγωγών. Ο στόχος όμως αυτός δεν πρόκειται να εκπληρωθεί εάν δεν αρθούν χρονίζοντα προβλήματα και αντικίνητρα που διαιωνίζουν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ανασφάλειας, δικαίου και αβεβαιότητας. Το πλαίσιο παραχώρησης αγιαλού και παραλίας για τις βιομηχανικές δραστηριότητες είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα και απαιτεί άμεση ρύθμιση μέσω ενιαίων και σταθερών κανόνων για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά ένα μεγάλο αριθμό των βιομηχανιών της χώρας, όχι με δική τους ευθύνη, αλλά εξαιτίας της αποσπασματικής και της κακής νομοθέτησης συστηματικά του παρελθόντος, και οι οποίες χρησιμοποιούν λιμάνια, σκάλες μεταφόρτασης, ναύδετα, για να μεταφέρουν τις πρώτες ύλες τους και τα προϊόντα στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Αν δεν ρυθμίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, είναι σαν να λέμε ότι δεν θέλουμε βιομηχανία στη χώρα μας. Τώρα, δυστυχώς, οι συγκεκριμένες διατάξεις ουδέποτε τέθηκαν σε ανοιχτή διαβούλευση, γι' αυτό και η σημερινή διαδικασία, που είναι στην ουσία η διαβούλευση, είναι τόσο σημαντική και για την νομοτεχνική αλλά και για την ουσιαστική αρτιότητα του νόμου και για μας είναι εξαιρετικά σημαντική. Θέλω να τονίσω ότι αυτό που για τους άλλους γίνεται κατανοητό ως τακτοποίηση αυθαιρεσιών για τις επιχειρήσεις μέλη μας, ισοδυναμεί πρώτον με την άρση μιας μακροχρόνιας νομικής αβεβαιότητας για την οποία ουδέποτε είχαμε ευθύνη. Αυτό αφορά τις εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους πρώτους αναπτυξιακούς ή με μεγάλες μακροχρόνιες παραχωρήσεις, οι οποίοι τότε δεν προέβλεπαν διακριτή διοικητική πράξη παραχώρηση γυαλού και παραλίας και τώρα του ζητείται από τις κτηματικές. Και δεύτερον, με την απόπειρα αντικειμενικοποίησης ενός πεδίου αυθαιρεσία και γιατί όχι διαφθοράς, με το οποίο έρχονται διαρκώς αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις και αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος χρήσης. Έχουμε στοιχεία, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που για παρόμοιο τύπου παραχωρήσεις, ακόμα και εντός της ίδιας γεωγραφικής ενότητας, σημειώνονται σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος από τις κτηματικές υπηρεσίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νομοσχέδιο δεν χρήζει βελτιώσεων. Αντιθέτως, παρά τις αγαθές προθέσεις, εάν δεν τροποποιηθούν συγκεκριμένες διατάξεις, ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα. Το υπόμνημα που λάβατε πριν λίγο στα mail σας είναι ιδιαίτερως λεπτομερές, ωστόσο στον λίγο χρόνο που φαίνεται να απομένει, θέλω να εστιάσουμε σε 5 σημεία που είναι εξαιρετικά κομβικά. Πρώτον, η διαδικασία του άρθρου 28 για την εκτερεστέρων παραχώρηση έργων και εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων και λειτουργούν και διαθέτουν ΑΕΠΟ δεν είναι επαρκώς απλοποιημένοι. Για εγκαταστάσεις που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, η υποχρέωση εξασφάλισης εξ αρχής σύμφωνης γνώμης από τρεις συναρμόδιους υπουργούς και απλής γνώμης πλήθος υπηρεσιών και φορέων και του Οικείου Δήμου για έργα και εγκαταστάσεις που έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν είναι αρκούντως διευκολυντική. Οι γνωμοδοτικοί φορείς αλλά και οι Δήμοι πρέπει να γνωμοδοτούν αποκλειστικά και μόνο εφόσον δεν έχουν γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ. Ενδεχομένως είναι νομοτεχνικό θέμα να το δείτε. Όπως πρέπει να αλλάξει και η πρόβλεψη που καθιστά μη διατηρητές τις κατασκευές για τις οποίες δεν διατυπώνεται γνώμη εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 6 μηνών. Συγγνώμη. Αντί να συμβεί το αντίθετο, ζητείτε και να στεκμαίρεται η συνένεση, ζητείτε χωρίς αιτιολόγηση στην ουσία κατεδάφιση. Δεύτερον, η μεθοδολογία για τον καθορισμό της τιμής βάσης για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος χρήσης πρέπει να τροποποιηθεί και να λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικές και μισθωτικές των εκτός σχεδίου πλησιέστερων ακινήτων. Μιλάμε για υποδομές οι οποίες αποτελούν κεφαλαιοχικό αγαθό, αναγκαία βιομηχανική υποδομή και ουδεμία σχέση έχουν με άλλες χρήσεις. Εάν δεν συμπεριληφθεί αυτό, θα εκτινάξουν το μίσθωμα για υποδομές οι οποίες έχουν ήδη καταβάλει επιχειρήσεις χρήματα για να τις κατασκευάσουν και θα περιέλθουν και στην κυριότητα του κράτους με τη λήξη της παραχώρησης. Τώρα, πρέπει να προσδιοριστεί φυσικά πότε θα εκδοθούν αυτές οικεία που εξειδικεύουν το μαθηματικό τύπο και τα κριτήρια, για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυτοδεσμεύσετε τους εαυτούς σας πότε θα έχουμε τη σκία και τα κριτήρια. Και φυσικά να μας συμπεριλάβετε σε μια διαβούλευση. Τρίτον, να διασφαλιστεί η προσθήκη στο άρθρο 35 για τη δυνατότητα χρήσης εγκαταστάσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου. Δεν μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες είναι εντελώς ξένες. Μιλάμε για επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το βασικό παραχωρησίουχο, ο οποίος έχει ήδη καταβάλει αντάλλαγμα και καλείται να καταβάλει ξανά.
Τέταρτον, η επαναφορά του καθεστώτος κυριότητας και προορισμού στο παλαιό γυαλό στην υφιστάμενη κατάσταση θα δημιουργήσει τώρα τεράστια προβλήματα. Εμείς μόνο ένα σας λέμε, φανταστείτε να κόβετε μια βιομηχανική μονάδα στα δύο για λίγα μέτρα ή περισσότερα που θα μεσολαβούν μεταξύ παλαιού και νέου γυαλού. Τέλος, και ευχαριστώ για τον χρόνο, να ληφθεί με έρημνα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν υποθέσεις για πρόστιμα και αποζημιώσεις αφαίρετης χρήσης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι επιχειρήσεις ζητούσαν την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος για ένα αντικειμενικό τρόπο εδώ και χρόνια. Δεν μπορούν να μην ληφθεί με έρημνα για αυτούς. Έχουμε εντοπίσει και άλλα ζητήματα. Θέλουμε να δείτε το υπόμνημά μας με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, δεν θέλουμε να ακυρώσουμε την προσπάθεια που γίνεται, όμως πρέπει να δείτε την νομοτεχνική αρτιότητα των διατάξεων. Είναι σημαντικό για αυτούς που θα εφαρμόσουν τον νόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σπυριδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεισφέρω και εγώ όπως μπορώ σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αναπτυξιακούς για τη βιομηχανία, που έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε λίγο περισσότερα, όλες οι μεγάλες βιομηχανίες που συνέβαλαν στην εκβιομηχάνηση και οικονομική ανάπτυξη της χώρας τις πρώτες δεκαετίες 40-60. Και φτιάχτηκαν με αυτούς τους αναπτυξιακούς, έχουν μεγαλύτερα ή μικρότερα προβλήματα, παρόλο που έχουν αδειοδοτηθεί νόμιμα, παρόλο που σήμερα έχουν ενεργές ΑΕΠΟ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Άρα, μιλάμε για χαλιβουργία, εξόριξη, τσιμεντοβιομηχανία, πετρελοειδή, χημικά προϊόντα, αλευρεμιομηχανία. Δεν είναι πράγματι ξαπλώστρες. Για μας είναι πολύ πιο ζωτικό το ζήτημα. Τώρα, και αυτό γιατί υπάρχει πρόβλημα, γιατί τότε δεν απαιτούσε διακριτή διοικητική πράξη παραχώρηση. Θεωρούταν αυτονόητο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα ζητούμε απλούστερη διαδικασία. Γιατί ήταν αυτονόητο. Και να σημειώσουμε ότι όταν θεσπίστηκε ο νόμος το 1, δόθηκε μόλις ένα τρίμηνο για να γίνουν όποιες τακτοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις. Και έκτοτε δημιουργήθηκε ξανά αυτή η δυνατότητα μόλις το 2004 για λιγότερο από 6 μήνες. Να γνωρίζουμε επίσης ότι ο νόμος είναι τόσο δύσκολος και προβληματικός που ακόμα και για επισκευές, έτσι, αγωγών που σημαίνει περιβαλλοντική προστασία, ήθελες έως και 5 χρόνια να σου εγκρίνουν την επισκευή. Μιλάμε για περιβαλλοντικές βόμβες. Άρα, δεν μιλάμε για εγκαταστάσεις που δεν έχουν αδειοδότηση, μιλάμε για να κλείσει μια εκκρεμότητα που είναι ανοιχτή εδώ και χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τον μαθηματικό τύπο, θα προτιμούσαμε να είχαμε το μαθηματικό τύπο και τα κριτήρια και το συντελεστές βαρύτητας ενσωματωμένο στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε το κοινοβούλιο να έχει τοποθετηθεί από αυτού. Γι' αυτό και έχουμε με τη διόρθωση περί αντικειμενικών νημισθητικών εκτός σχεδίου. Σημαντική παρατήρηση. Θα ήταν καλύτερο, διαφανέστερο να ήταν ο τύπος μέσα και να μπορούσαμε όλοι να έχουμε γνωμοδοτήσει. Γι' αυτό και κρατούμε μία επιφύλαξη ως προς το τελικά πόσο καλύτερο θα είναι το νέο σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι ανοιχτό, δεδομένο, σαφές, είναι πολύ καλύτερο από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι υπολογισμοί αυτή τη στιγμή από την κάθε τμηματική υπηρεσία με οτιδήποτε έχει ο καθένας στο μυαλό του. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που θα το μοιραστούμε μαζί σας, θα σας το στείλουμε, δεν συμπεριλαμβάνεται στο επόμενο, αλλά θα σας το στείλουμε. Κάναμε μία διερεύνηση σε σχέση με τα στοιχεία του Κορίν, αυτό το σύστημα που καταγράφει τις δομημένες επιφάνειες στα 50 μέτρα από την θάλασσα. Εκεί βρήκαμε λοιπόν ότι πάνω από το 70% αφορά οικιστικές χρήσεις. Μόλις ένα 6%, οριακά 6% αφορά τη βιομηχανία. Τα προβλήματα της αυθαιρεσίας δεν προκύπτουν από τη βιομηχανία και τους αναπτυξιακούς νόμους που τόσο έχουν στοχοποιηθεί. Δυστυχώς τα προβλήματα προκύπτουν από τις αυθαιρεσίες της οικιστικής χρήσης. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει όλα σας τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ.